μεγάλη ευθύνη η Τουρκία και νομίζω ότι πρέπει η ίδια αυτή τη συμφωνία να την τηρήσει. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο προσφυγικό εάν δεν υπάρξει συνεννόηση και με την Ευρώπη ότι όλοι μας πρέπει να αναλάβουμε το μερίδιο ευθύνης που της αναλογής σε αυτήν την ιστορία. Δεν μπορεί à la carte τα δικαιώματα ή οι συμφωνίες οι οποίες έχουν υπάρξει και έχουν διαμορφώσει το κοινό σπίτι την Ευρώπη να τα βλέπουμε à la carte. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι επικρατεί και γίνεται μια προσπάθεια μόνο ό,τι μας συμφέρει να δεχόμαστε συμφωνίες οι οποίες έχουν γίνει. Και το λέω αυτό γιατί, δέστε τώρα, η λιτότητα, ανοιχτά σύνορα για τη λιτότητα, αλλά κλειστά σύνορα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. Έτσι, νομίζω ότι είμαι σαφής. Κύριε Ζήγα, μπορεί η Ευρώπη να δεχθεί όλους τους μετανάστες? Όχι, βεβαίως, βεβαίως δεν μπορεί. Και το λέω αυτό γιατί υπάρχουν και στην Ασία και στην Αφρική χώρες οι οποίες περνάνε εξαιρετικά δύσκολα. Βεβαίως. Και προφανώς θα ήθελαν οι άνθρωποι, όπως και εμείς, και έχει γίνει και στο παρελθόν με τους Έλληνες, να φύγουν να πάνε σε κάποιο άλλο κράτος να περάσουν καλύτερα. Βεβαίως, και κυρίως να σώσουν τις ζωές τους. Εγώ θα έλεγα ότι κάνω και μια πρόταση και δημόσια ότι πρέπει και η διεθνής και ο ΙΕ να μπει σε αυτή την ιστορία. Δηλαδή να διεθνοποιηθεί αφού έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, αφού δεν πάμε στον πυρήνα να σταματήσει τη Συρία αυτό που γίνεται. Αφού δεν πάμε λοιπόν εκείνη η λύση, και εκεί θα τελειώσει το θέμα. Αφού δεν πάμε λοιπόν εκεί, να υπάρξει μια διεθνοποίηση και η Ευρώπη δεν μπορεί να αναλάβει μόνο όλο αυτό το κόστος στον ΕΕ. Αλλά κοιτάξτε όμως, είναι 500 εκατομμύρια η Ευρώπη. Εντάξει, φαντάζομαι ότι τα 500 εκατομμύρια μπορούν μέσα στην κοινωνία τους να αντέξουν και να ενσωματώσουν και σωστά, όπως και έχει γίνει και άλλες φορές, να ενσωματώσουν ανθρώπους οι οποίοι είναι κατατρεγμένοι. Δεν θέλει κανένας να φύγει από τη Συρία. Είναι προφανές ότι η σημερινή εξέλιξη θα αυξήσει την πίεση απέναντι στη χώρα.